Η υπόθεση για την οποία συζητάμε λοιπόν τώρα. Η υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί μείζον σκάνδαλο για τη δημοκρατία, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης. Είναι δύο παράλληλα και επάλληλα σκάνδαλα. Το ένα είναι αυτό καθε αυτό, δηλαδή η προσπάθεια παρακολούθησης όχι μόνο του αρχηγού του κ. Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, αλλά και δημοσιογράφων και άλλων πολιτικών. Και το δεύτερο σκάνδαλο είναι αυτό στο οποίο ακόμα ζούμε, δηλαδή της συγκάλυψης, της συσκότησης, της απόκρυψης. Πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε με την αποκάλυψη της ιστορίας του Κουκάκη και του Μαλιχούδη, δύο δημοσιογράφων, των οποίων η έρευνα δεν αφορούσε επουδενή ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Η μεν έρευνα του Κουκάκη αφορούσε τραπεζικά ζητήματα και πιθανά τραπεζικά σκάνδαλα. Η μεν έρευνα του Μαλιχούδη μια κουβέντα για το προσφυγικό. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να βαφτίζονται εθνική ασφάλεια αυτά τα ζητήματα και να τους παρακολουθούνται με νόμιμους και παράνομους τρόπους στα τηλέφωνά τους, αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία οφείλαμε μια απάντηση. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με θέμα υποκλοπές, η κατάλυση της δημοκρατίας στα πλαίσια του Συμποσίου Πολιτισμού, παρουσιάστηκαν πτυχές της υπόθεσης με τους ομιλητές να δηλώνουν πως το σκάνδαλο αυτό είναι μόνο η κορυφή ενός παγόβουνου. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν είναι απλώς ένα ατύχημα της δημοκρατίας μας. Είναι ακροτηριασμός κατά την άποψή μου της δημοκρατίας μας και είναι κάτι για το οποίο θα το φέρνουμε πολύ βαριά στο μέλλον. Είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που δείχνουν το σκάνδαλο, την ενορχήστρωση του σκανδάλου, τις ευθύνες μέσα στο Μαξίμου και την προσπάθεια για συγκάλυψη, που πραγματικά είναι κρίμα μια αμείζον υπόθεση για τη δημοκρατία παραμείνει και αυτή στο αδιευκρίνιστο, στο ανέλεγκτο και στο σκοτάδι.